Εκεί στόχευα φέτος. Πήρα καλούς συνεργάτες για να τους βλέπει η οικογένεια. Όχι, μωρέ, αφού πάμε πολύ καλά. Δεν πάμε. Να τα λέμε αυτά. Και σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Και περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό ισχύει όμως. Λοιπόν, και τρώμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και γιορτούλες έρχονται. Όχι, εσύ έχεις χάσει, πρέπει να το πω να το ακούσουν όλοι. Γιατί μου έλειπες. Μου έλειπες και δεν έτρωγα. Τι κρέπες θα φτιάξουμε. Από φαγόπυρο. Τι είναι το φαγόπυρο. Φαγόπυρο είναι ένα σπόρος από ένα πλατή φυλλοφυτό. Δεν είναι δημητριακό, είναι ψεύτο δημητριακό. Που σημαίνει είναι σπόρος από το φυτό, δεν είναι δημητριακό επιστημονικά. Καλημέρα. Εγώ αυτή τη συνταγή τη διάλεξα γιατί μου άρεσε το όνομα. Φαγόπυρο. Δεν σας κρύβω. Από αυτό κάνουν τα πλυνείς. Έχεις ακούσει για τα πλυνείς. Που σερβίρουμε κάποιος στο λαιμό. Χρησιμοποιείται σαν δημητριακό, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες. Έχει, πώς τα λένε, τι, τσάντα μου. Τσαντούλα μου, τι να κάνω, πάω παντού. Περίγλυ. Λοιπόν. Θα μαγειρέψουμε. Εσύ, okay. Αναλαμβάνεις, εγώ θα φάω. Εγώ θα πω τα λιτά τώρα. Ο καθένας έχει την ιδιότητά του εδώ μέσα. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να κάνω άλλα σχόλια. Ξεκίνα. Ξεκινάω. Σαν να μην είμαστε εδώ. Δύσκολα το. Θα το προσπίθω. Έχουμε το φαγόπυρο. Να πούμε τα υλικά. Δεν τα λες. Σολομός με κρέπες από φαγόπυρο. Για τη γέμιση της κρέπας θέλουμε 500 γραμμάρια φιλέτο σολομού. Θα μου το φάει όλο η Κωνσταντίνα. 50 γραμμάρια βούτυρο. Κρεμμυδάκια φρέσκα λεπτοκομμένα. 250 γραμμάρια καπνιστό σολομό. Χυμό λεμόνι, κάπαρι, μάραθο, θέλουμε κρέπες από φαγόπυρο, αλάτι και πιπέρι. Ναι, πιάστε την κυλίτσα μου, άμα βλέπει, έχω φάει στην Αυστραλία, ε. Μετά θέλουμε για τις κρέπες τα εξής. Πουντά, θα τα πω. Έχουμε μπει τη γέμιση, αλλά θέλουμε μετά... Δεν σε προσέχουνε. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν θυμάμαι. Καλή, πέστε από εδώ. Για τα βλέπω. Πέστε από εγώ. 100 γραμμάρια. Λοιπόν, 100 γραμμάρια αλεύρι από φαγόπυρο. Φαγόπυρο, να το. Στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πάμε και λέμε ναι. Αλεύρι. Είναι πολύ υγιεινό. Ένα αυγό, μία πρέζα αλάτι. Περνάνε από κάτω να τα βλέπει ο κόσμος. Όχι, πρέπει να τα λες καλά. Τροπή σας. Λοιπόν, 300 ml γάλα, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Λοιπόν, να τα δώσουμε λίγο να τα βλέπει και ο κόσμος. Αυτά είναι τελικά για τις κρέπες. 100 γραμμάρια αλεύρι από φαγόπυρο. Πώς είναι απ' έξω, τι γράφει φαγόπυρο. Φαγόπυρο ή buckwheat θα το δείτε. Το έχετε δει, εγώ δεν το ξέρω. Σε όλα, και στα σούπερ μάρκετ και ιδίως στα καταστήματα που πουλάνε ήδη υγιεινής διατροφής. Μάλιστα. Είναι πολύ υγιεινό. Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε ανακατέψει εδώ το φαγόπυρο με το αλάτι και χτυπάμε εδώ. Α, θα τη δώσω το αυγό. Είσαι η καλύτερη βοηθός σήμερα. Ναι, δεν κάνω τίποτα. Αν και θέλει και ο Στίβ πεινάει νομίζω, γι' αυτό θέλει Steve εδώ. Μου. Έχουμε ανακατεύουμε το αυγό με το γάλα, τα 300 ml. Να το κάνω εγώ. Πάμε. Έχω αρχίσει και μαγειρεύω λίγο, δεν σου κρύβω. Πρέπει, θα σε κάνουμε νοικοκυρά, ας πούμε και ένα καλό άντρα. Πολύ ωραία, αναλαμβάνεις. Εγώ θα σου βρω τι. Ωραία, τι κάνω. Θα σου ρίχνω εγώ και θα ανακατεύεις. Okay. Μπορώ να το πάρω λίγο πιο κοντά μου όμως, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Έλα. Ρίξε. Και θα γίνει ένας χυλός. Ρευστός χυλός. Σαν λιωμένη σοκολάτα. Θα το δούμε τώρα. Δεν έχω μετρήσει το γάλα, αλλά θα το δω. Δεν πρέπει να είναι πολύ πιχτός. Θέλει καλό χτύπημα. Δεν έχει με μίξερ μπορούμε να το κάνουμε, Χριστόφορε. Όχι, με το χέρι μια χαρά. Δηλαδή... Δεν υπάρχει μίξερ χειρός, μωρέ, εγώ έχω. Έχει. Κάνε το με μίξερ, αλλά είναι πολύ εύκολο. Να μου έχει βγει το χέρι. Τι εύκολο. Καλή γυμναστική είναι. Έχει δυναμώσει εδώ, βλέπω. Ναι, να, όχι από αυτό όμω. Δεν ξέρω. Γελάει. Το βλέπει. Ναι. Αυτό τώρα πρέπει να το αφήσουμε να ξεκουραστεί μια ώρα. Α. Θα το βάλουμε στο ψυγείο, αλλά έχουμε άλλο. Οκ. Okay. Να το χτυπήσω κι άλλο ή όχι. Όχι, μια χαρά είσαι. Εντάξει. Τώρα το βάζουμε υποτίθεται στο ψυγείο. Ναι. Οκ, okay, εμεί το παίρνουμε έτοιμο. Να το. Μετά από μια ώρα είναι έτσι. Να, πολύ ωραία. Εδώ. Αυτό είναι περισσότερο, έτσι δεν είναι. Για να φάει ο κόσμος, ο λαός, όλος. Αγάπη μου, έχεις φροντίσει για όλους μας. Όλους τους φροντίζω. Και τώρα... Χριστούγεννα θα πάρει φωτιά η κουζίνα σου. Όποια κουζίνα και να είσαι. Αυτό τι είναι. Στο παρτάζαρ, είμαι, ξέρεις που είμαι. Θα σοτάρω το... Το σολομό. Το σολομό. Αυτός είναι ο ομός σολομός. Και θα το σοτάρω.
Καλό είναι, άμα αν σας αρέσει και είναι πολύ καλό, το σολομό να μην το ψήνετε πολύ, να μένει λίγο ομός μέσα. Τώρα αν δεν σας αρέσει, ψήστε το παραπάνω. Θα βάλω λίγο αλάτι στο σολομό. Οκ. Και θα το ψήσω. Εδώ τώρα θα ψήσω. Το κρεμμυδάκι. Το βλέπεις. Λίγο λαδάκι βάζεις μόνο ή έχει κάτι άλλο μέσα? Έχω βάλει λίγο βούτυρο αυτό γιατί είναι μια έτσι πιο πλούσια συνταγή. Του πάει. Ο φαγόπυρος είναι ένα φυτό, βγαίνει Ασία και Βόρεια Ευρώπη. Τώρα του πάει το βούτυρο, πάει με το σολομό. Θα σοντάρω το κρεμμύδι. Έτσι. Αυτό θα τον κατέψω λίγο. Το βλέπεις, ε. Εύκολο, ε. Πολύ. Λεμονάκι. Το λεμόνι στο τέλος. Θα βάλω αυτό. Θα το σοτάρω πολύ λίγο. Τι ωραία ταιριάζει αυτό που λέει ο Μαζονάκης. Βαρύ λέει τη ζωή στο χτύπημα. Τι είναι. Με τρελάνετε βρε. Τι μουσική. Ακούς μουσική. Πού είναι. Να ακούω. Έχω μόνο σε να ακούω εδώ πέρα σήμερα. Κι εγώ και το τσιτσίρισμα εδώ. Άτε. Βάζει με το καπνιστό σόρμα. Αυτός είναι καπνιστός. Α, και καπνιστό και φρέσκο. Το κάπνισα με τα χεράκια μου, δοκίμασε. Δεν μπορώ γιατί έχει πάρα πολύ αλάτι και δεν μ' αρέσει. Έτσι μου λες πάλι. Μου πέφτει πάρα πολύ βαρέ. Και τον εκατεύουν. Αυτό και βάζουμε. Το κάνω και δεν μπορώ. Ευχαριστέ. Το τηγάνι αυτό δεν μπορώ να κάνω ποτέ. Όλα τα αγόρια γονικά πρέπει να μπορούσαν. Βάζουμε την κάπαρη. Το μυαλό σου που το έχει. Κάπαρη. Οκ. Πόσο ωραία πάει κάπαρη με το σολομό. Πάει πάρα πολύ. Μάραθο, τώρα το χειμώνα έχει πολύ μάραθο. Και θα βάλω και ξύσμα λεμόνι. Όχι λεμόνι, ξύσμα, χυμό. Και άμα θέλετε και ξύσμα. Αυτή τώρα είναι η γέμιση μου και είναι έτοιμη. Θα ψήσω και το σολομό και εδώ θα ψήσω τώρα τις κρέπες. Οκ. Okay. Δεν είναι δύσκολο, απλώς πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα και τον εγκατεύω. Το γυρίζω, δεν καίει. Μωρέ δεν καίγεσαι. Όχι ρε, αφού έχω συνηθίσει. Τι να κάνω. Να. Α, τα κάνω συνήθεια κάθε μέρα. Το βλέπεις, κάηκα. Γιατί μαγείρευα και σε σκεφτόμουν. Και όταν κάηκα την άλλη μέρα είδα το φούσκο. Το που φούσκωσε. Τι το κατάλαβες. Έπαστα την άλλη δουλειά σε μισή μάγερες, είμαστε λίγο νευρικοί. Δεν θα το ψήσω άλλο. Δεν okay. Έβαλες οδοντόκρεμα μετά. Όχι, τίποτα. Αφού σου τρώσω την άλλη μέρα το είδα. Α, δεν έχεις να πιάνει την άλλη μέρα. Ήταν μια φουσκάλα να. Να το πιάνει αυτό με την οδοντόκρεμα, γιατί και εγώ κάηκα με το έτσι ψαλίδι. Το ψαλίδι για τα μαλλιά. Και έβαλα οδοντόκρεμα και ήταν σαν το ρούφαγε. Και βούτυρο κάτω. Α, δεν το ξέρω το βούτυρο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι για τις κρεπούλες μας, έτσι δεν είναι. Τώρα για τις κρέπες. Θα βάλω το λιωμένο το βούτυρο εδώ μέσα. 50 γραμμάρια. Ωραία συνταγή πάλι είπα να δοκιμάσω. Υγιεινή είναι, τι. 5.000 θερμίδες. Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες κρέπες, γεννίζονται πάρα πολύ τρεγανές. Θέλω μία κουτάλα. Κοίτα το μωρέ με την τζαντούλα του. Φοιτητής είναι γι' αυτό. Πού να βρω μία κουτάλα. Σήμερα μάλλον πεινάω πολύ χεινά μες στη μαγειρική, δεν εξηγείται αλλιώς. Κοίτα να δεις. Εδώ. Δεν θα το ανακατέψεις. Ή δεν έχει καμία σημασία. Έχει, δεν θα το ανακατέψουν πολύ. Πρέπει να είναι υγρό το βλέπεις. Γίνονται πολύ λεπτές και πολύ ωραίες αυτές. Να σου πω κάτι, το μείγμα είναι πολύ δεμένο, πώς να το πω, είναι πηχτό. Όχι πολύ. Να. Είναι. Το άλλο είναι. Το πολύ νερούλο, γι' αυτό το βάζεις στο ψυγείο. Το βάζεις στο ψυγείο να δέσει, να τραβήξει ναι. Το γάλανά του. Τη βλέπεις. Και μετά πώς δεν κολλάει. Πρώτο δεν κάνει αντιπολιτικό. Δεύτερο. Πρέπει να ξεκινήσουμε το βασικό. Είσαι εκπαιδευμένη, είσαι καλή μαγείρισα. Ευτυχώς που με αντέχεις. Δεν είναι όλο και σπάτουλα. Θα το δω. Κοίτα να δεις. Τα καταφέρω, ρε. Έχει καιρό να την κάνει. Γυρνάς, Χριστόφορε. Περιμένω, έλα να δεις. Όταν θα αρχίσει να ξεκολλάει μόνη της. Μάλιστα. Θέλω σπάτουλα, όντως. Είδες που θες. Τα λόγια μου έρχεσαι. Μα χωρίς εσένα. Δύο μέρες λες, σε δύο μέρες βγαίνουν. Έλα το δεις. Και γίνονται πολύ ωραίες και τραγανές. Βλέπεις τόσο εύκολα να. Ωραία αυτά τα τηγάνια. Να ευχαριστήσουμε
τη Γιάλκο που μας τα έχει κάνει δώρα και τον κύριο Κωνσταντίνου, την οικογένεια του κύριου Κωνσταντίνου που μας τα έχει κάνει δώρο. Θα πάρω και για το σπίτι, να ξεκινήσω να φτιάχνω κρέπες και να σας σκέφτομαι. Θα πάρεις τα δικά σου, θα περάσεις τα δικά μου. Όχι, οκ, okay, δεν ανακατεύομαι με τα δικά σου. Να τη βλέπεις. Ναι. Περιμένει. Αχρίαστα. Να. Α. Τώρα την έκανα και λίγο. Να την γυρίσω τώρα. Μα γιατί θέλω να ξεκουκίτα. Πρέπει να κουνιέται πολύ εύκολα. Θα την κάνω στον αέρα. Ναι, θέλω στον αέρα. Δεν τα καταφέρνω. Θα γίνει τώρα, θα γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν την κάνω στον αέρα. Εντάξει, ό,τι νιώθεις άνετα. Ωραία. Να, τι τα μύρισε. Την έκανες, εσ' αρέσει τόσο να πάρει, πώς ναι, να το πω. Ναι, παίρνει ξέρω. Αυτή. Δεν είναι ότι καίγεται έτσι. Όχι, δεν καίγεται. Θα γίνει τραγανή, θα τη δεις. Θα δοκιμάσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αυτά θέλω. Μου κάνεις και μετά μου λες πιπέρι θέλω. Καλή, θα φέρω το Steve να δοκιμάσει. Ναι, αλλά να μην κάνει έτσι αυτά που κάνει, ότι άμα δεν τ' αρέσει, ας προσποιηθεί. Αυτό το έχει ξεπεράσει. Τώρα το τρώει. Να το πιάσε, να δεις πίνει τραγανή. Όχι, μην πιάσει, θα καείς. Να πιάνω γιατί είναι και βρώμικα τα χέρια μου. Να έτσι. Πώς το γεμίζεις τώρα. Ενώ μόνο με σολομό δεν βάζει τίποτα άλλο. Και το κρεμμύδι. Σολομό, κρεμμύδι. Δεν θα θέλατε λίγο τυρί. Όχι, ρε. Τύπου, ξέρετε ποιο τυρί, αυτό το κρεμμόδες. Όχι. Μόνο το εγώ cream το θέλω. Cheese. Ή sour cream θα ήθελα να βάλεις. Sour cream θα σου έβαζα, άμα yes. είχα. Αλλά όχι τυρί. Δεν έχω φέρει. Α, σου βάλω λίγο γιαούρτι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έχεις από πότε, από τον προηγούμενο μήνα. Α, γιαούρτι, γιαούρτι, σκέτο. Νόμιζα θέλεις. Το άλλο που είχες στο κορνέ και το έβαζες. Το ίδιο. Είχα πάρει αυτό το γιαούρτι και το έβαλα στο κορνέ. Δεν ήταν το ίδιο, ήταν κρεμμόδες. Και αυτό κρεμμόδες είναι, αγάπη μου. Πού είναι το λυκάκι ο Steve να δοκιμάσει. Ναι. Θα βάλουμε λίγο sour cream. Εντάξει, εγώ παίζω ότι ήθελα κρέμα. Κάποιος άλλος που μας βλέπει, τι θα μπορούσε να βάλει μέσα. Θα μπορούσε να βάλει, ξέρω εγώ, ντομάτα, θα μπορούσε να... Σ' αρέσει θα αυτό. Μπορούσε. Μα δεν υπάρχει κρέμα, μου αρέσει. Περίμενε. Ελπίζω να μην εσύ τι θα βάζεις μέσα με το σολομό. Να δω κι άλλες. Όχι, κανένα λαχανικό. Είναι κακό συνδυασμό. Δεν φτάνει που βάζει ένα ψάρι και βάζει και τυρί μέσα. Είναι... Μην τα λέτε, αυτά θα σας δείρω. Τα ίδια πάντως διαλέγουμε. Θα δοκιμάσεις, ναι. Steve μου. Τελείωσε, ναι. Χριστόφορε. Η μία τελείωσε. Τώρα θα πολύ κάνω ωραία. Ακόμα μία για σένα. Λοιπόν, Steve, να στην κόψω στη μέση, πώς θα τη φας. Στη μέση. Θα πάρει χαρτί να το κάνει σάντουιτς. Ναι, στη μέση όμως. Αχ, ωραία μυρίζει. Ναι. Να σου πω κάτι, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, να μην μου βάλεις ένα μάραθο, πώς λέγεται αυτό. Αμέ. Δεν το αγαπώ. Γιατί. Γιατί δεν μ' αρέσει και τον άνηθο δεν τρώω. Μάραθο και άνηθο. Εσύ. Εγώ όπως με βλέπεις τρώω τα πάντα. Καλά αυτά. Πού θα σε βλέπω, δεν παχαίνουνε. Εντάξει, Χριστοφοράκο. Φεύγεις. Τι να κάνω. Αυτό ήταν, έλειπα τόσο καιρό και δεν μου δίνεις καμία σημασία. Ναι, καλά. Ευχαριστώ. Έτσι μας κάνεις. Εμείς ευχαριστούμε. Θα μας φτιάξεις άλλες κρέπες. Δεν προλαβαίνω. Φτιάχνω. Να, όλο αυτό το φτιάξω εδώ να φάει ο κόσμος. Να φάει η φίλη μου η Φλωρίτα. Σίγουρα. Αυτή δεν τρώει καθόλου. Θα μου κάνει εμένα μία χωρίς μάραθο. Εντάξει. Ναι, κρεμμυδάκι μυρίζει ή όχι. Μη φας. Τι θα βάλω στο τέλος μέσα. Θα σου βάλω γιαούρτι, τυρί, θα πάω να βρω. Όχι, με γιαούρτι. Εντάξει. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Θα μου το αφήσετε. Το φαγές. Δεν πρόλαβα. Γιατί δεν το παίρνεις μαζί. Εγώ μην αφήσω φαγητό να πάει χαμένο. Γιατί δεν το παίρνεις μαζί. Αχαχαχ. Πολύ μου αρέσει το σκουφί, είναι χάλια να το βάλω. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει και με το λευκό. Τέλειο, είναι κουκλίστικο. Είσαι μια μου είπανε να έχει κίνηση. Είσαι μια σεξι αγιοβασιλίτσα. Ευχαριστώ, Παυλίτο.